Πάμε στον κύριο Μάρκο Κουριαντάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων και τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Τον βλέπω να χαμογελά, βέβαια. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ και ζηλεύω. Θέλω και εγώ διακοπές. Σιγά σιγά δεν ξέρω. Θα πάμε όλοι κάποια στιγμή. Μακάρι, μακάρι. Το εύχομαι σε όλους. Η αλήθεια είναι βέβαια πως αυτό είναι και το βασικό συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει μέσα από έρευνα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ότι περισσότεροι Έλληνες, σε ένα δείγμα 604. Ναι, είναι τα αποτελέσματα που έχουμε βγάλει. Ακριβώς. 604. Συνεχίζεται λίγο η έρευνα. Θα έχουμε μεγαλύτερο δείγμα. Αλλά θεωρήσαμε σκόπιμο, επειδή είναι αρχές Ιούνιου, να δώσουμε κάποια insights, έτσι, κάποια στοιχεία. Μήπως κάποιοι άνθρωποι του τουρισμού, επιχειρήσεις, θα ήθελαν να προσαρμόσουν, ξέρω εγώ, τη στρατηγική τους με βάση τα στοιχεία αυτά. Λοιπόν, οι περισσότεροι λοιπόν Έλληνες, η πλειοψηφία, επιθυμεί να πάει διακοπές και θα πάει διακοπές. Ναι, η συντριπτική πλειοψηφία. Μόνο ένα 3% δεν έχει πρόθεση για διακοπές εντός του 2021. Οι υπόλοιποι που είμαστε στο 97% θέλουμε να πάμε διακοπές και υπάρχουν και κάποια περαιτέρω στοιχεία τα οποία μπορώ να σας δώσω. Περίπου το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει πρόθεση για διακοπές το καλοκαίρι μέχρι τον Αύγουστο, ένα 16% περίπου μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή αμέσως μετά το καλοκαίρι, και περίπου ένα 9% την περίοδο των Χριστουγέννων, στο τέλος δηλαδή του 2021. Υπάρχει και ένα 20% πάνω κάτω, ένα στους 5 δηλαδή, που προτίθεται να ταξιδέψει, αλλά χωρίς να προσδιορίζει ακόμα τη χρονική περίοδο. Κύριε καθηγητά, εσωτερικό ή εξωτερικό? Εσωτερικό. Εσωτερικό. Ναι, ναι. Συνεχίζεται η τάση που καταγράψαμε πέρυσι, γιατί και πέρυσι σας θυμίζω, και πέρυσι κάναμε την ίδια έρευνα, δηλαδή ο COVID μας έχει οδηγήσει σε μια τέτοιου τύπου έρευνα. Μετράμε τώρα δηλαδή διαχρονικά τη συνέπεια του COVID, και πέρυσι η συντριπτική πλειοψηφία έλεγε εσωτερικό, όπως και φέτος, 90,7% λένε ότι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Και μάλιστα από αυτούς περίπου τα 3/4, 3 στους 4, δηλώνουν ότι θα κάνουν διακοπές εντός Ελλάδας, αλλά λίγο πιο μακριά από το σπίτι τους. Έχει ανέβει το ποσοστό εκείνων που θέλουν να κάνουν διακοπές εκτός της περιφέρειάς τους. Θα αποφύγουν οργανωμένα ταξίδια, ελαίο πανδημίας? Ναι, και εδώ έχουμε συντριπτικά ποσοστά, σωστά το λέτε. Δυστυχώς για τα τουριστικά γραφεία φαίνεται ότι θέλουν να κλείσουν ανεξάρτητα, χωρίς οργανωμένα σχήματα. Σε ποσοστό 93-94% δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου. Μάλιστα. Τουριστικά καταλήματα, φιλοξενία σε σπίτι έτσι συγγενικού προσώπου, ταξίδι και διαμονή στο χωριό, για πείτε μας. Σε σχέση με πέρυσι, έτσι για να δώσουμε την τάση και χωρίς νούμερα, έπεσε το ποσοστό εκείνων που επιλέγουν το σπίτι στο χωριό, το εξοχικό ή τη φιλική φιλοξενία, εν πάση περιπτώσει, και ανέβηκε το ποσοστό εκείνων που προτιμούν καταλήματα. Τώρα, όσο αφορά τα καταλήματα, η πρόθεσή τους είναι οι περισσότεροι λένε ότι θα εμπιστευτούν πεντάστερα ή τετράστερα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή Airbnb. Εδώ ίσως να έχουμε μια ερμηνεία, γιατί μια ποσοτική έρευνα δεν σου δίνει με απόλυτο τρόπο την ερμηνεία, ότι αυτού του τύπου τα καταλήμματα ίσως να τους δίνουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια λόγω της κατάστασης που ζούμε και αυτό το καλοκαίρι με το COVID. Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι ξεχώρισα, ότι περισσότεροι τόνισαν ότι θέλω να στηρίξω την εθνική οικονομία. Δηλαδή με δίπλα σε δράσεις στήριξης, είτε ατομικές δράσεις, είτε κεντρικές δράσεις, να στηρίξουμε το εγχώριο τουριστικό προϊόν και την οικονομία μας. Βεβαίως. Αυτό συνεχίζει να είναι σε υψηλά επίπεδα και πέρυσι το καταγράψαμε και φέτος. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων, οι οποίοι δεν είναι μόνο από τουριστικές περιοχές όπως η Κρήτη, λένε ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τους ανθρώπους του τουρισμού. Απ' την άλλη πλευρά, οι ίδιοι άνθρωποι, πάλι σε πολύ μεγάλη ποσοστά, διατηρούν κάποιες μικρές επιφυλάξεις για το πώς οι επαγγελματίες του χώρου, στην τουριστική βιομηχανία δηλαδή, θα καταφέρουν να ανταποκριθούν έτσι πολύ ικανοποιητικά σε όλες αυτές τις προβλεπόμενες διατάξεις και πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθήσουν και αυτό το καλοκαίρι. Μου είπατε στην αρχή, επιθυμούμε να βοηθήσουμε τουριστικές επιχειρήσεις και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού μέσα από αυτά τα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία βέβαια είχαμε τη δυνατότητα να τα δημοσιοποιήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η πρωτοβουλία σας. Και
Κοιτάξτε, οποιαδήποτε έρευνα μπορεί να έχει ακαδημαϊκό αντίκτυπο ή και πολύ πρακτικό αντίκτυπο. Δηλαδή για μας, εμείς προσπαθούμε και στατιστικά να είμαστε ορθοί, οπότε επιδιώκουμε μεγαλύτερα δείγματα, αναλύσεις που δεν βγαίνουν στον τύπο συχνά και πάει λέγοντας. Σε πρακτικό επίπεδο όμως θέλαμε, μια που είναι αρχή του καλοκαιριού, να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους του τουρισμού μέσα από αυτά τα στοιχεία να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Για παράδειγμα, τώρα έτσι πολύ ενδεικτικά, με συγχωρείτε, πολύ ενδεικτικά να αναφέρω ότι η έρευνά μας δείχνει ότι ένας στους δύο επιθυμεί να πληρώσει έως και 10% παραπάνω από ένα συνηθισμένο αντίτιμο για τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν μέτρα κατά του COVID περισσότερα από αυτά που τους επιβάλλει το κράτος να έχουν. Αυτό δείχνει το δρόμο. Δηλαδή, αν θέλεις πελάτες οι οποίοι θα δώσουν και κάτι παραπάνω, μπορείς μέσα από πιο, ας πούμε, έτσι, σφιχτά πρωτόκολλα να τους δώσεις μια καλύτερη υπηρεσία όσο αφορά την ασφάλεια, ένα καλύτερο αίσθημα ασφάλειας και να σε προτιμήσουν. Θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία οι επιχειρήσεις του τουρισμού με αυτόν τον τρόπο. Πότε ολοκληρώνεται η πρωτοβουλία σας, η έρευνά σας? Κοιτάξτε, οποιαδήποτε έρευνα έχει διάφορα, όλες οι έρευνες έχουν διάφορα στάδια. Εμείς θα ολοκληρώσουμε την έρευνα όταν κάνουμε και τις συσχετήσεις. Δηλαδή όταν δούμε πόσοι από αυτούς που φοβούνται πολύ τον COVID θα επιλέξουν το κατάλημα Α ή το κατάλημα Β. Επομένως έχουμε λίγο δρόμο. Με χαρά όμως να σε ενημερώσουμε όταν ολοκληρώσουμε τις επόμενες μέρες την έρευνα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.